Κοντά μας και ο Βαγγέλης Μανουσάκης, κεντρικός αμυντικός ΑΕΚ Χαλανδρίου. Βαγγέλη, πολλή δουλειά σήμερα απέναντι σε μια ποιοτική ομάδα, ίσως την πιο ποιοτική του ομίλου από ό,τι φαίνεται. Τι δεν πήγε καλά, ή τα 3-0 από τον Ηλυσιακό? Καταρχήν, συγχαρητήρια στον Ηλυσιακό. Μας κέρδισε δίκαια. Έδειξε στο γήπεδο ότι ήταν πολύ δουλεμένη ομάδα, μας χτύπησε αδυναμίες μας. Εμείς σήμερα ήμασταν αλλού, δεν κατεβήκαμε ποτέ στο γήπεδο. Ίσως λίγο μετά το 2-0 πήραμε λίγο πάνω μας, αλλά χωρίς ουσία. Από εκεί και πέρα, εμείς οφείλουμε να το ξεχάσουμε οπωσδήποτε σήμερα και να μπούμε από αύριο στη διαδικασία του μάτς Τετάρτης, που είναι ο τελικός για μας με το Χαϊδάρι. Πρέπει να κερδίσουμε. Εδώ που φτάσαμε, θέλουμε μόνο τη νίκη. Και να σηκώσουμε το κεφάλι, γιατί πραγματικά είμαστε καλή ομάδα, αλλά σήμερα δεν το δείξαμε καθόλου. Αρνητικό το γεγονός, Βαγγέλη, ότι το Χαλάνδρι έχει μόνο ένα παιχνίδι σε σχέση με το Χαϊδάρι? Θεωρώ ότι άμα το βάλεις κάτω, ναι, γιατί το Χαϊδάρι έχει δύο ευκαιρίες, ουσιαστικά εμείς έχουμε μία. Αλλά με νίκη και προστατεύοντας το 0 στην άμυνά μας, θεωρώ ότι έχουμε μεγάλες πιθανότητες να είμαστε εμείς που θα πάρουμε το εισιτήριο. Νομίζω ο Ηλυσιακός καθάρισε σήμερα. Από εκεί πέρα οφείλουμε να είμαστε σοβαροί, να πάμε έστω και με μισό 0, και από εκεί πέρα να περιμένουμε τελευταία αγωνιστική στο παιχνίδι μεταξύ των άλλων δύο ομάδων, για να δούμε τι θα γίνει με τα γκολ και ποιος θα ανέβει. Δεχτήκατε στις δύο επισκέψεις του Ηλυσιακού δύο γκολ, Βαγγέλη, και προστατικές φάσεις. Πόσο σας επηρέασε αυτό στη συνέχεια του αγώνα, διότι ο Ηλυσιακός στα πρώτα 11 λεπτά, αν κάνω λάθος, ήταν μπροστά στο σκορ? Πολύ σίγουρα, γιατί ήρθαμε σε μια έδρα με πάρα πολύ ωραίο κόσμο. Υπήρχε παλμός από την κερκίδα. Τα παιδιά μέσα του Ηλυσιακού παίρνανε όθηση από τον κόσμο που φώναζε από το πρώτο λεπτό. Σίγουρα, το να βρίσκεσαι 2-0 πίσω από δύο στατικές φάσεις στο 10 είναι πραγματικά ό,τι χειρότερο για τη φιλοξενούμενη ομάδα. Βέβαια, χάσανε και άλλες ευκαιρίες. Θα μπορούσαμε να είμαστε πίσω με άλλο τρόπο. Ήταν τα δύο στημένα. Δεν ήμασταν στο παιχνίδι από την αρχή, όπως είπα και πριν. Και δίκαιο ο Ηλυσιακός μας κέρδισε 3-0. Οφείλουμε να συνεχίσουμε και να κοιτάξουμε το παιχνίδι του Χαϊδάρι. Εκτός από την κακή μέρα που βρεθήκατε, θεωρείς ότι έπαιξε ρόλο το μεγάλο γήπεδο, το φυσικό χόρτο και το γεγονός ότι δεν έχετε μάθει να παίζετε σε τέτοια γήπεδα? Εντάξει, σίγουρα. Ο Ηλυσιακός είναι πιο δουλεμένη ομάδα στο χόρτο. Τα ξέρουν τα παιδιά. Έχει διαφορά το να είσαι πλαστικό και χόρτο, να πούμε τώρα την αλήθεια, αλλά δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Δεν μπορούμε να πούμε αυτό σαν δικαιολογία. Όταν παίζει ένα αγώνα μπαράζ που με νίκη ουσιαστικά, έστω και με ισοπαλία, έχεις πολλές πιθανότητες να πας στα επόμενα μπαράζ για να ανέβεις στη γάμα εθνική. Πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Χόρτο, ήλιος, ζέστη, κούραση. Πρέπει να είσαι 100% στο παιχνίδι. Εμείς ήμασταν αλλού και δίκαιο ο Ηλυσιακός πήρε την νίκη. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.